Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν χθες αναλυτές οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και παρουσίασαν σαν έναρξη της προεκλογικής περίοδου τις αναγγελίες για το Σύνταγμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή η ιστορία η αλλαγή του Συντάγματος για να πέσει ακόμα και αυτή, ας πούμε, στην υπόθεση της εξασφάλισης μερικών ψήφων, έτσι όπως νομίζουν ίσως ότι τις εξασφαλίζουν. Δηλαδή, η προεκλογική περίοδος είναι η καλύτερη για να κάνει κανείς πρόταση αλλαγή του πολιτεύματος ουσιαστικά, γιατί η άμεση εκλογή Προέδρου, ας πούμε, σημαίνει περνάς από την προεδρευόμενη στην προεδρική δημοκρατία, το οποίο σημαίνει αλλαγή όλου του τρόπου λειτουργίας της ιστορίας. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, είπε. Η εμπειρία τουλάχιστον ιστορική αυτό δείχνει. Από τη... Κοιτάξτε, όταν πετάει κάποιος κάτι άμεση, πρέπει να πάει μαζί με όλο το πακέτο. Ναι. Το πακέτο σωστό. Δεν υπάρχει εδώ. Τώρα ανεξάρτητα από το προεκλογικό ή όχι από τη σκοπιμότητα. Τι θέλετε να σας πω για το θέμα των ΑΕΗ, το οποίο είναι και λίγο αστείο. Σημείωσα λίγο τη φράση που το είπε, για ποιο λόγο πρέπει να, για ποιο λόγο πρέπει να αρθεί η δυνατότητα να υπάρχουν μόνο δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λέει ότι πρέπει να γίνει έτσι ώστε η γνώση και η έρευνα να μην μείνουν αντιπαραγωγικό μονοπόλιο στα χέρια των λίγων. Δηλαδή αυτό που εκφράζει το δημόσιο συμφέρον είναι τα χέρια των λίγων. Και το να δώσει δυνατότητα στους σχολάρχες των ΙΕΚ να κάνουν κολέγια τα οποία θα είναι ισότιμα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Καποδιστριακό, αυτό είναι το ότι δεν καταργείς τα μονοπόλια και ανοίγεις, ας πούμε, τη δυνατότητα έτσι ώστε να εκφραστούν οι πολλοί. Είναι λίγο αστεία αυτά. Να σας πω, ας πούμε, ότι η προσπάθεια για το αναθεώρηση του άρθρου 24 και του άρθρου 17 σε σχέση με το περιβάλλον και τα δάση, που ήταν προσπάθειες που σπάσαν τα μούτρα τους στο παρελθόν, γιατί γίνανε την προηγούμενη δεκαετία. Εσείς λέτε ευτυχώς που δεν είναι. Έρουν κάθε συνταγματική προστασία στο όνομα της προστασίας. Να μπείτε στη συζήτηση, θα τα δεχτείτε. Θα μπούμε. Και να σας πω, βέβαια, το πιο αστείο απ' όλα ίσως είναι αυτό το ότι εμείς θα υπερασπίσουμε το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία των Ελλήνων, βάζοντας θέμα ότι οι όντως, ας πούμε, βυζαντινές διαδικασίες απαλωτρίως που τραβάνε χρόνια και δεσμεύουν περιουσίες, να τις συντομέψουμε. Από εκεί όμως, αυτή τη στιγμή, το κύριο πρόβλημα που έχει η ιδιοκτησία της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας είναι από τις απαλωτριώσεις. Ποιες απαλωτριώσεις? Δίνει λεφτά για απαλωτριώσεις σήμερα το κράτος, τα απαλωτριωμένα τα πουλάει. Δηλαδή, 40 ακίνητα νεοκλασικά που έχουν απαλωτριωθεί μέσα στα προηγούμενα χρόνια για διευκόλυνση των αρχαιολογικών χώρων και ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη Ακρόπολης στην Πλάκα, τα περάσανε πριν από 2 μήνες όλα στο ΤΑΙΠΕΔ για να τα πουλήσει. Το κύριο από το οποίο κινδυνεύει σήμερα η ατομική ιδιοκτησία της συντριπτικής των λαϊκών μαζών, της λαϊκής οικογένειας, είναι ότι θα χάσουν τα σπίτια τους, είτε από τους φόρους είτε από τα δάνεια. Και όχι μόνο αυτό, ότι δεν πρέπει συνταγματικά να κατοχυρωθεί να προστατευτούν. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, όταν βγαίνει προεκλογικά μέσα σε μια τέτοια. Παιδί μου, δίκιο έχει για το προεκλογικό. Θέλετε να σα πω κάτι. Σου λέω, σταμάζω εγώ τώρα. Να πω κάτι, συγγνώμη, κύριε Παλαβάνη. Κάποια στιγμή δεν έπρεπε να γίνει. Μισή κουβέντα και σταματάω. Από τι σημαδεύτηκε, από ποια διαμαρτυρία, την οποία την μαζέψανε, τους πήρανε στη Γαδά για μερικές ώρες και έτσι καλύφθηκε η χθεσινή. Ποιος φώναξε εκείνη τη στιγμή που ακούστηκε για προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας? Ο πρόεδρος και μια ομάδα εκπροσώπων των ομολογιούχων, οι οποίοι είχαν πάει εκεί να διαμαρτυρηθούν, γιατί μερικές ώρες πριν είχε αυτοκτονήσει ο 17ος ομολογιούχος από τους ανθρώπους που χάσανε τα πάντα, βάζοντάς του παράνομα στο PSI το 2012. Και να θυμίσω ότι ξαφνικά πότε τους θυμήθηκε η κυβέρνηση? Τον προηγούμενη Κυριακή. Όπου ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κελάκης λέει εντελώς ξαφνικά, και όταν πάει καλύτερα η οικονομία, κάτι θα κάνουμε και για τους ομολογιού. Πρώτον, επειδή ο τομέας μου είναι στα οικονομικά, το θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα είναι και η εμπιστοσύνη του κράτους και στους ομολογιούχους. Είναι ένα θέμα που βεβαίως και θα το κοιτάξουμε. Και ήδη και με τη μείωση του ελλείμματος και να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τις δόσεις σε μεγαλύτερο καιρό, θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε. Δεύτερον, όλοι μιλάγαμε ότι ήταν αναγκαία η αναθεώρηση του Συντάγματος. Έπρεπε και πρέπει να γίνει. Όλοι το θέλουμε. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή αρχή, και επίσης και πανεπιστήμια τα οποία μπορούν να έρθουν εδώ πέρα, και στο εξωτερικό, ξέρετε, πανεπιστήμια τα οποία έχουν.